Αυτά λοιπόν ήταν τα θετικά από την έλευση του Κρασγερόπουλου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να επιστρέψουμε τώρα στις κινητοποίησεις, στην ανεργία. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδος, ο κύριος Πέτρος Χασανίδης. Θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή μας την συζήτηση με το να σας ρωτήσω πώς κινήθηκε η σημερινή απεργία που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ και γενικότερα όλες οι προηγούμενες ημέρες, πώς ήταν το κλίμα επάνω στον Βόρειο Εύρο, αν υπήρξε συμμετοχή, εάν οι εργαζόμενοι βγήκαν δυναμικά έξω στους δρόμους να διαδηλώσουν και να φωνάξουν κατά της λιτότητας. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Εγώ θέλω να πω ότι βασικά η απεργία η σημερινή που έχει ξεκινήσει την έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς δεν ανοίγουμε σαν εργατικό κέντρο στην ΑΔΕΔΗ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε ή δεν στηρίζουμε τις κινητοποίησεις που κάνει η Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, θέλω να πω ότι η κατάσταση στην Ορεστιάδα κινήθηκε στα επίπεδα που κινήθηκε και στις άλλες πόλεις της περιφέρειας. Δηλαδή, η συμμετοχή δεν ήταν μεγάλη, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι δεδομένων των συνθήκων. Βέβαια, και τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρχαν δράσεις, η απεργία ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, είχε πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής, αλλά βλέπουμε σήμερα τα ποσοστά στην Ορεστιάδα, από ό,τι πληροφορήθηκε και εγώ, δεν ήταν τα αναμενόμενα. Εσείς την μικρή συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, πού την αποδίδετε? Κοιτάξτε, δικαιολογίες υπάρχουν πάρα πολλές. Η πιο σημαντική δικαιολογία, και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να πέσουμε μέσα, να πούμε ότι είναι η καλεπορία του κόσμου όσον αφορά τις απεργιακές κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα και η οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Κάθε μέρο κάμματο που χάνεται και αφαιρείται σήμερα από μια οικογένεια είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της οικογένειας. Δηλαδή, μια οικογένεια όταν προσπαθεί πλέον να ζήσει με 700 ή 800 ή 900 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντέξει μια συνεχιζόμενη απεργία ή συνεχιζόμενες επαναλαμβανόμενες απεργίες για ένα μεγάλο διάστημα. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν με τη συνεννόηση των συνδικάτων, κατά πόσο τα συνδικάτα εκφράζουν πλέον τον κόσμο της εργασίας. Και αν πραγματικά περιμένουμε η μεγάλη ανατροπή, τέλος πάντων αυτό που θα ξεσηκώσει τον κόσμο, να προέρχεται πλέον από τον κόσμο της εργασίας, που εγώ δεν το πιστεύω, γιατί σήμερα, αυτή την εποχή που ζούμε, ο κόσμος της εργασίας είναι η μειοψηφία. Τα συνδικάτα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή πήγατε τώρα στην πηγή της κουβέντας μας, τα συνδικάτα λοιπόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση και με τις παρούσες συνθήκες, εκφράζουν τον κόσμο της εργασίας? Κοιτάξτε, εκφράζουν, θέλουμε, δεν θέλουμε, τα συνδικάτα εκφράζουν τον κόσμο της εργασίας. Το ζητούμενο είναι τι εννοούμε έκφραση και πόσο συνειδητοποιημένα ο κόσμος ακολουθεί τα συνδικάτα. Πιστεύω ότι ο κόσμος της εργασίας, αυτοί που εργάζονται, που εξακολουθούν και εργάζονται ακόμη σήμερα, δεν ακολουθούν συνειδητοποιημένα τα συνδικάτα και σε αυτό δεν φταίνει οι εργαζόμενοι σε ένα πολύ 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 μεγάλο βαθμό. Φταίνουν τα συνδικάτα, οι ηγεσίες μάλλον, όχι τα συνδικάτα, γιατί το συνδικάτο σαν συνδικάτο δεν φταίνει τίποτα. Οι ηγεσίες. Τα διαχρονικά λάθη που έχουν γίνει, υπάρχει ενδεχομένως του συνδικαλιστικού κινήματος με τα κόμματα, ο εναγκαλισμός τους πολλές φορές με τα κόμματα, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια άσχημη αίσθηση σε μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, αλλά προς Θεού αυτό δεν είναι να αποτελεί δικαιολογία για την απομάκρυνση του κόσμου από τα συνδικάτα, από τα σωματεία του. Αυτός είναι και ο μεγάλος αγώνας της κυβέρνησης, προσπαθεί να απομακρύνει τον κόσμο από τα συνδικάτα, από τα σωματεία, για να κάνει τη δουλειά της κυβέρνησης και να κάνει τη δουλειά της Τρόικας να γίνει πιο εύκολη. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Η συνδικαλιστική ηγεσία στην Ελλάδα έχει τεράστια ευθύνη αυτή την εποχή. Πρέπει να κάτσει, να συνοηθεί και να βρει τρόπους, έτσι ώστε να σταθεί αξιόπιστος μαχητής απέναντι σε αυτή την πολιτική που προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση και η Τρόικα. Πριν από λίγο ο κύριος Ντριβαλάς, ο πρόεδρος λοιπόν της ΑΔΕΔΗ, είπε κάτι για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως η κατάσταση από εδώ και έπειτα όσον αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα και πώς τελικά αυτό μπορεί και πάλι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να εμπνεύσει την μαζικότητα και την κινητοποίηση από την πλευρά του κόσμου. Είπε λοιπόν ο κύριος Ντριβαλάς το εξής, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να μου το σχολιάσετε. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ να τα βάλουν κάτω? Εγώ το λέω πολύ απλά, αλλά αυτό εννοούσε, αυτή ήταν η σκέψη του, να τα βάλουν λοιπόν κάτω για ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ και να κάνουν ένα κοινό μέτωπο συνδικαλιστικού φορέα. Τι πάει να πει δημόσιος τομέας, τι πάει να πει ιδιωτικός τομέας. Τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Μήπως λοιπόν πρέπει να υπάρξει μία κοινή, μία συστράτευση, αν θέλετε? Ναι, πιστεύω ότι ειδικά αυτή την εποχή ο κατακαιρματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος
να έχουμε μια ενοποίηση για σε ΑΔΔΗ, αλλά δεν εμποδίζει τίποτα τις ηγεσίες των δύο μεγάλων συνομοσπονδιών να συνεννοηθούν, να προγραμματίσουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα από κοινού αυτή την έλαβα. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να συνεδριάζουν οι ΓΕΣΕ, να συνεδριάζει η ΑΔΔΗ και να μην μπορούν να βγάλουν μια απόφαση για μια μορφή αγώνα που θα είναι συγκεκριμένος και θα είναι ενιαίος. Δεν παίρνουν καλό μήνυμα στους εργαζόμενους. Πρέπει να σκεφτούν ότι οι ευθύνες που έχουν πλέον είναι τεράστιες. Έναντι στον εργαζομένο που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά είναι τεράστιες οι ευθύνες τους. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο σχεδιασμός από την αρχή και η πολιτική που εφαρμόζουν τα συνδικάτα. Δηλαδή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, σαν συνδικάτο, σαν ΓΕΣΕΕ ή σαν ΑΔΔΗ, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγώνας αυτός είναι πολιτικός. Είμαστε με την κυβέρνηση και συνδικαλιστικά και παραταξιακά, άρα λοιπόν δεν είμαστε με τους εργαζόμενους, ή είμαστε με τους εργαζόμενους και δεν είμαστε με την κυβέρνηση. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το συνδικάτο σε τριτοβάθμια μορφή, δηλαδή σε επίπεδο ΓΕΣΕ και σε επίπεδο ΑΔΔΗ. Γιατί πιστεύω ότι οι ομοσπονδίες και τα σωματεία από κάτω το έχουν συνειδητοποιήσει και γίνεται ένας πάρα πολύ σοβαρός αγώνας, άσχετα αν δεν φαίνεται. Αλλά οι ηγεσίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν πλέον ότι πάσχε δάκι οτιδήποτε άλλο υπήρχε στο παρελθόν υπήρχε, γιατί είχαμε την πολυτέλεια ενδεχομένως να υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Και δεν μπορείς να άγεσαι και να φέρεσαι από τις εντολές που θα σου δώσει το κόμμα σου ή η κυβέρνηση για το αν θα πάμε στην απεργία ή θα πάμε χαλαρά στην απεργία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποιοι που διοικούν ότι έχουν τις τύχες των εργαζομένων της χώρας στα χέρια τους. Πρέπει να τις διαχειριστούν ανάλογα. Τώρα να έρθω λίγο και στα στοιχεία της Ελστάτ που λένε ότι για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 παρατηρείται μια μικρή, μηδαμινή πτώση της ανεργίας στο 27,1. Και αφού μιλάμε λοιπόν για την ανεργία, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με αυτό το ζήτημα στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου και πόσο τελικά η λέξη ανάπτυξη υπάρχει στο λεξιλόγιο των κατοίκων του βορείου Εύρου. Η λέξη ανάπτυξη πλέον ως κοροϊδία μόνο μπορούμε να την αναφέρουμε και στην Ελλάδα, αλλά και ειδικά για την περιοχή μας. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να προσβάλλετε τους κατοίκους της περιοχής μας, μπορείτε να τους πείτε ότι έρχεται η ανάπτυξη. Είναι σαν να τους φτύνετε στα μούτρα πλέον. Εγώ έτσι θεωρώ. Όταν κάποιος πολιτικός έρχεται και μιλάει για ανάπτυξη, ή από κυβερνητικά στελέχη τον όρο ανάπτυξη για την περιοχή μας, θεωρώ ότι κάποιος με κοροϊδεύει και κάποιος με φτύνει στα μούτρα. Και κάτι τέτοιο πλέον δεν μπορούμε να το ανεχτούμε όσο αφορά την ανάπτυξη. Όσο αφορά την ανεργία, πέρα από τα στοιχεία που δείχνει η Ελστάτ για τη μικρή κάμψη της ανεργίας, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε και μια τουριστική περίοδο στην Ελλάδα που ήταν έντονη, δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού φέτος. Τα στοιχεία δυστυχώς όμως δεν προβλέπεται να είναι ευχάριστα για την ανεργία. Η ανεργία εξακολουθεί και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα. Η ανεργία εξακολουθεί και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή μας. Τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μιλάω για την περιοχή του Βόρειου. 1.400.000 άνεργοι πανελλαδικά. Μήπως έχετε κάποια στοιχεία? Εγγεγραμμένοι. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γιατί οι πραγματικοί άνεργοι μπορεί να είναι διπλάσιο το νούμερο από αυτό που έχουμε. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, έχετε κάποια στοιχεία για το πόσοι είναι οι άνεργοι στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ανέργο δεν ξέρω πώς είναι. Μπορώ όμως να μετρήσω τους εργαζόμενους και να σα πω ακριβώς πώς είναι. Αντίστροφα πια. Είναι λιγότεροι οι εργαζόμενοι. Να μετράμε τους εργαζόμενους. Είναι πιο εύκολο να μετρήσουμε τους εργαζόμενους παρά τους ανέργους. Το αντιλαμβάνομαι, αυτό που λέτε. Δεν είναι υπερβολή. Επειδή είστε στην περιοχή που βλέπετε. Το καταλαβαίνω βεβαίως. Εμείς το καταγράφουμε κάθε μέρα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Δυστυχώς. Μετράμε σε μία μέρα τους εργαζόμενους στην Ορεστιάδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάτσουμε και να δώσουμε ένα νούμερο που φτάνει κατά 99% μέσα. Είναι δύσκολο να μετρήσουμε τους ανέργους και για πρακτικούς λόγους. Γιατί οι νέοι, σε καμία περίπτωση, έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση δεν κάθονται πλέον εδώ. Να κάτσουν να κάνουν τι? Να περιμένουν τι? Την ανάπτυξη που θα μας έρθει τα επόμενα 30 χρόνια? Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό και με αφορμή, αν θέλετε, και την επίσκεψη της Τρόικας που βρίσκεται ήδη στην χώρα μας. Νέα μέτρα. Η κυβέρνηση κατηγορηματικά φυσικά λέει πως δεν πρόκειται να ληφθούν νέα μέτρα. Μόνο διαφορετικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, όλα όσα έχουν δηλαδή συμφωνηθεί μέχρι τώρα θα πρέπει να γίνουν, αλλά όχι νέα μέτρα. Εσείς τι πιστεύετε?
Φυσικά όταν η κυβέρνηση λέει όχι νέα μέτρα, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν νέα μέτρα. Και είτε μας αρέσει και σίγουρα δεν μας αρέσει, ότι τα νέα μέτρα αυτά θα είναι επώδυνα και θα τα πληρώσουν πάλι οι ίδιοι άνθρωποι. Θα τα πληρώσουν τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα. Ό,τι έγινε δηλαδή τα τελευταία χρόνια θα εξακολουθήσουν να εφαρμόσουν μια πολιτική ακριβώς ίδια. Τώρα, όταν ακούστε Ελλάδα για διαφορετικές αλλαγές και για υλοποίηση όρων του μνημονίου και όλα αυτά, τα πράγματα είναι μπερδεμένα και είναι δύσκολα. Το ζητούμενο είναι ότι αυτοί μπορεί να εμπνευστούν πλέον καινούργια μέτρα, γιατί πλέον φέρει εμπνεύσεις, πρόκειται ακόμη διάφορες εμπνεύσεις και τους έρχεται κατά καιρούς στο μυαλό για να φορολογήσουν. Το ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε σέντς αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικογένεια και στην αγορά για να μπορούν να το πάρουν. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουν αυτό το απλό, το αυτονόητο, ότι πλέον μπορεί να βάλει τις χίλιους φόρους, αλλά δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να σώσουν καμία παρτίδα. Δηλαδή, τι να πάρει από κάποιον που δεν έχει. Το σπίτι του. Άντε και να το τι πάρει. Νέα μέτρα, και δηλαδή, αλλά, πήρατε και τα μικρά σπίτια στην Ορεστιάδα. Να τα κάνουν τι, να τα αγοράσει ποιο. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, άρα λοιπόν αυτό που λέτε το λένε και πάρα πολύ. Τι άλλα νέα μέτρα να πάρθουν, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο να μας πάρουν, τα έχουν πάρει όλα. Τι άλλο να πάρουν. Λοιπόν, οπότε... Απλώς κάποια στιγμή πρέπει να θυμίζετε και εσείς που είστε δημοσιογράφοι και ασκείτε πολιτική με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τα ωραία λόγια που λέγαν πριν γίνουν κυβέρνηση κυβερνήσεις, τις καταγγελίες που ήρθαν στις προηγούμενες τότε κυβερνήσεις για το τι έπρεπε να κάνουν και δεν έκαναν και αυτός ο καημένος λαός πόσο υποφέρει. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα θυμίζουμε στον κόσμο, γιατί δυστυχώς εμείς οι Έλληνες έχουμε μια στενή μνήμη και μπορούμε να ξεχνάμε και εύκολα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Μας μεταφέρατε και το κλίμα το οποίο επικρατεί στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Δυστυχώς είναι δυσάρεστα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει φως στο τούνελ και πότε θα έρθει αυτό το φως στο τούνελ. Περιμένουμε να το δούμε. Δεν έχω και εγώ τι άλλο να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χασανίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Τώρα, μάλλον δείτε σε λίγο. Ανάσα ανακούφισης για τους φορολογούμενους μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ε9 ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η Νίκη Βόλεϊ της Αλεξανδρούπολης προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα. Ποιος ο στόχος των κοριτσιών. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά.